Παρινό Οροπέδιο Λαστείου, όπου ήρθα για τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, εύχομαι σε όλα τα παιδιά, στους δασκάλους, στους γονείς, καλή σχολική χρονιά με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Ξεκινάει με θετικούς ιονούς η χρονιά φέτος. Είχαμε τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κύριε Μακράκη, και ήταν στα θετικά, στα πολύ θετικά αυτό. Κοιτάξτε, ξεκινάει γενικά καλά. Είχαμε κάποια προβληματάκια με τις γονικές άδειες. Έχουμε καλύψει αυτά τα κενά των προβλημάτων σε δασκάλους. Τα έχουμε καλύψει προσωρινά όμως, εκ των ένδων από τις παράλληλες στηρίξεις. Αλλά θέλω να πω ότι δηλώνουμε κενά αυτή τη βδομάδα και αρχές της άλλης εβδομάδας πιστεύω ότι θα έρθουν οι δάσκαλοι που έχουμε ανάγκη. Μάλιστα. Περίπου 25 ήταν οι πληροφορίες μας. Και κάποιες ειδικότητες για να αναπτυχθούν πλήρως, να μπορέσουν τα σχολεία να αναπτύξουν πλήρως το πρόγραμμά τους. Και σε ειδικότητες λοιπόν, 25 περίπου τμήματα είναι χωρίς δασκάλους. Όχι. Ναι, μαζί με τα ολοήμερα είναι γύρω στα 20. Μαζί με τα ολοήμερα. Μαζί με τα ολοήμερα γύρω στα 20 μας λέτε. Αυτό αφορά τα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία. Τα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία είναι πολύ λιγότερα, είναι ελάχιστα τα κενά. Θα ανακαλυφθούν αυτά μέσω επόμενης φάσης διορισμού αναπληρωτών. Ναι, θα καλυφθούν τα κενά. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά τώρα που δεν έχουν δάσκαλο ή νηπιαγωγό στο σχολείο μας, λέτε ότι εκ των έσω... Αυτά θα έχουν δάσκαλο. Αύριο το πρωί θα έχουν δάσκαλο όλα. Κανονικά δηλαδή. Κανονικά. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποια αίθουσα χωρίς το δάσκαλό της. Να το διευκρινίσουμε αυτό, κάθε τμήμα θα έχει το δάσκαλό του. Κάθε τμήμα, παρά τα κενά λοιπόν, κάθε τμήμα θα έχει το δάσκαλό του. Ωραία. Από άλλη πλευρά, έτσι, άλλα ζητήματα που μπορεί να έχουν προκύψει. Θέλω να τονίσω στους γονείς και να ζητήσω τη συνεργασία τους και των παιδιών και των γονέων, να έχουν αγαθή συνεργασία με το σχολείο, να εφαρμόζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα μέτρα, τα ενδεικνυόμενα. Είναι κρίσιμο να ξεφύγουμε από αυτή την λέλαπα και να μην έχουμε τηλεκπαίδευση με WebEx αυτή τη χρονιά. Γι' αυτό ζητούμε τη συνεργασία της οικογένειας, γενικότερα ζητούμε τη συνεργασία της, να έχουν αγαθή συνεργασία με τους δασκάλους και τη διευθύνση των σχολείων, γιατί μόνο έτσι θα παραχθούν ωφέλιμα αποτελέσματα για τα παιδιά μας. Έχουν φτάσει στα αυτιά σας κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν, βέβαια δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, είτε με την καθαριότητα, είτε με έλλειψη, για παράδειγμα, σε αντισηπτικά, φτάνουν σε τέτοιου όχι, είδους αυτό ζητήματα, δεν είναι αρμοδιότητά σας. Είχαμε συνεργασία με τους Δήμους και τα ζητήσαμε αυτά, τα θεωρούμε αυτονόητα και βρίσκονται σε όλα τα σχόλια, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, κύριε Μακράκη, πέστε μας λίγο τι γίνεται με τα τεστ, με τους ανεμβολίαστους, με τους εμβολιασμένους. Κοιτάξτε, όλοι από σήμερα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να παρουσιάζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε δύο rapid test την εβδομάδα. Και ξέρουμε ότι είναι με την επιβάρυνση τη δική τους τα rapid test. Τη δική τους επιβάρυνση. Δηλαδή 8 rapid test το μήνα με δική τους επιβάρυνση. Η ανεμβολίαστη εκπαιδευτική είναι ευτυχώς είναι ελάχιστη. Πιστεύω το επόμενο διάστημα ότι δεν θα έχουμε τέτοια θέματα και θα εμβολιαστούν όλοι. Ωραία. Επίσης έχουν έρθει στον νομό στην πρωτοβάθμια 1500 self-test δωρεάν, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν στα σχολεία. Στην περίπτωση που υπάρχει κρούσμα, να οι στενές επαφές να διεξάγουν σε τεστ. Αυτά σε περίπτωση κρούσματος λοιπόν, να υπάρχουν κρούσματος. Άμεσα, να γίνεται έλεγχος για να αποφύγουμε τη διασπορά όσο είναι δυνατόν. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς για να αποφύγουμε τη διασπορά έχουν βρεθεί στα σχολεία αυτά σε τεστ. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, βιβλία έχουμε? Έχουν έρθει? Ναι, έχουν έρθει τα βιβλία. Είναι αρκετό καιρό στα σχολεία, οπότε αύριο θα τα παραλάβουν και θα ξεκινήσουμε κανονικά. Ωραία. Καλή σχολική χρονιά και πάλι ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Καλή σχολική χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλους. Την καλημέρα μας και στο Οροπέδιο που είσαστε εκεί. Την καλημέρα μας, να είστε καλά, την καλημέρα μας στην Ομοθεία Ράπετρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αυτά.